Καλημέρα από την Αθήνα. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν από τη Λευκοσία. Και κύριε Συρίγο, θέλω να δούμε λίγο την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται. Εκεί που είχαμε ένα αλφα σκηνικό, διαμορφώνεται κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ξανά το Oruç Race στην Ανατολική Μεσόγειο και μαζί με αυτό και άλλα δύο πολεμικά τα οποία το συνοδεύουν. Και έχουμε και βεβαίως την αντεπίθεση της ελληνικής πλευράς, η οποία προσπαθεί, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει και αυτό. Λοιπόν, ας δούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι ενώ μέχρι την Κυριακή το βράδυ πηγαίναμε προς έναρξη διερευνητικών συνομιλιών, ξαφνικά όλα τεινάχθηκαν στον αέρα με την έξοδο του Oruç Race. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για διερευνητικές συνομιλίες. Βασικός όρος της ελληνικής πλευράς ήταν ότι θα έχει αποχωρήσει οποιοδήποτε ερευνητικό σκάφος από την ελληνική υφαλοκοπίδα για να προχωρήσουμε σε έρευνα. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο που κάνει αυτό ο Ερντογάν. Μία πρώτη απάντηση οφείλεται στην επιλογή των διερευνητικών συνομιλιών. Η Τουρκία, μετά από 35 μέρες κρίσεως, αποδέχτηκε να μπει στη διαδικασία των διερευνητικών. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι οι διερευνητικές συνομιλίες μέχρι τώρα αφορούν αποκλειστικώς θαλάσσιες ζώνες. Η Τουρκία θέλει να προσθέσει και άλλα θέματα. Θέλει να εμπλουτίσει τη θεματολογία με την αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου ή την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε κάποια ελληνικά νησιωτικά εδάφη. Επομένως, το σχήμα αυτό δεν τη βολεύει. Το δεύτερο σημείο είναι ότι οι διερευνητικές δεν έχουν χρονικό όριο ολοκλήρωσης. Να φανταστείτε, έχουν ξεκινήσει το 2002 και έχουμε φτάσει στους 60 γύρους συνομιλιών. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Κυπριακό μερικές φορές. Ναι. Λοιπόν, επομένως, το πλαίσιο δεν της άρεσε. Στο ήδη κακό σκηνικό ήρθαν να προσθεθούν και τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που επιβεβαίωναν στο σημείο 16 ότι οι διερευνητικές αφορούν μόνο σε οριοθέτηση παροχητήτα και ΑΟΣ. Ο Ερντογάν λοιπόν ένιωσε παγιδευμένος από την ιστορία, από το ασφιχτικό πλαίσιο που του είχε επιβληθεί, και η έξοδος του Oruç Race συμβολεί στην επιθυμία του να θέσει νέους όρους για την ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση. Τώρα. Ήταν βεβαίως εξ αρχής σαφές ότι οι διερευνητικές ήταν τακτικός ελιγμός από πλευράς Τουρκίας. Η αποχώρηση του Oruç Race έγινε για να αποφύγει τα χειρότερα κατά το επικείμενο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να κερδίσει χρόνο μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Αυτό ήταν ο λόγος που συνέχιζε. Ο τακτικισμός φαίνεται από το ότι συνέχισε τις ερευνητικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Παρένθεση σημαντική. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά πως ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο δεν είναι αδιάφορο για την Ελλάδα, αποτελεί το προανάκρουσμα των προθέσεων της Τουρκίας να προχωρήσει με ανάλογες κινήσεις και στις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες. Ένα τελευταίο σημείο, μάλλον πρώτο τελευταίο σημείο, είναι ότι η αμυντική θωράκη της Ελλάδας, η Τουρκία πιστεύει στο ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας που την οθεί σε σύγκρουση. Θα ήταν λίγο περίεργο να πιστεύαμε ότι η Τουρκία θα περίμενε πρώτα να εξοπλιστούμε με τα Ραφάλ, τα γαλλικά Ραφάλ, και μετά να προχωρήσει ένα επεισόδιο. Σπέβδει τώρα. Τώρα, ο λόγος που ο Ερντογάν το κάνει παραβιάζοντας σαφείς συμφωνίες τις οποίες έχει προβεί ως τώρα, είναι ότι θέλει να πιστεύει για μια ακόμη φορά ότι οι διεθνείς αντιδράσεις θα είναι χλιαρές. Δεν ήταν μόνο το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχαμε αρκετά κράτη που ζητούσαν επίοικια και κατανόηση για την Τουρκία, περιλαμβανομένης και της Γερμανίας. Είχαμε την εμπλοκή των Τούρκων στη διαμάχη Αζέρων Αρμενίων. Με δεδομένη την αρμενική γενοκτονία, η δυτική ανοχή ήταν σκανδαλώδης. Δηλαδή, αναρωτιέμαι αν θα φερόταν έτσι αδιάφορα η Δύση, αν η Γερμανία αποφάσισε να εξοπλίσει και να καθοδηγήσει στρατιωτικά κάποια χώρα, π.χ. το Ιράν, εναντίον του Ισραήλ. Προφανώς όχι. Τελευταίο δείγμα της χλιαρής αντιμετωπίσεως ήταν αυτό που έγινε με το άνοιγμα της παραλιακής ζώνης των Βαρωσίων. Στα Βαρώσια είχαμε κατάφορη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ποια ήταν η αντίδραση της Γερμανικής Προεδρίας? Ήταν, λέει, περιττό και προβλητικό βήμα. Ματέωσε την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών? Όχι. Έπρεπε να γίνει ιστορία με το Oruç Race για να ματαιωθεί η επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού στην Άγκυρα. Ναι. Τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει να έχουμε τη συνολική εικόνα τι διακυβεύεται.
Και βεβαίως όλο αυτό είναι σοβαρό χτύπημα στη γερμανική προεδρία. Είναι εξευτελισμός από τον Ερντογάν. Είναι εξευτελισμός από τη μία. Από την άλλη, δεν ξέρω ποιος ακούει αυτά που λέμε για περί εξευτελισμού, θα σας έλεγα. Βεβαίως, σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας θα είναι στην Κύπρο. Να το σημειώσουμε. Από την άλλη, επειδή όλο για κυρώσεις μιλάμε, κύριε Συρηγό, και κυρώσεις ουσιαστικά δεν βλέπουμε σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Τώρα θα περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβριο, λέμε, για να ξαναβάλουμε τη λέξη κυρώσεις στο τραπέζι. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε ένα άλλο σενάριο από αυτό που είδαμε τις προηγούμενες μέρες? Κυρία Αγαπητού, όταν έχεις ένα αυτοκίνητο, δεν περιμένεις με το αυτοκίνητο να πετάξεις το διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Δεν περιμένω πολλά από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Γιατί θέλουν βάθος χρόνου, διότι θέλουν συμφωνία όλων των κρατών, διότι είναι αργές διαδικασίες κτλ. Εκείνο που πιστεύω ότι είναι κρίσιμο στην πρώτη φάση είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την Τουρκία. Να την αντιμετωπίσουμε δηλαδή στις πραγματικές της διαστάσεις. Η Τουρκία δεν είναι ένα πρόβλημα Ελλάδος και Τουρκίας. Απειλεί την ευρωπαϊκή περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Είναι κάτι ανάλογο της Γερμανίας στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Θα πούλεγε κανένας όπλα στη Γερμανία, στην ναζιστική Γερμανία το 1933. Όχι. Με αντίστοιχη λογική πρέπει να προχωρήσουμε ως προς το τι συμβαίνει με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Τουρκίας σήμερα. Σαφέστατος. Θέλω να σας ναι. Πρέπει να πούμε το μήνυμα ότι ασχέτως των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι ουσιαστικές κυρώσεις μπορούν να έρθουν από τα κράτη-μέλη απαγορεύοντας πωλήσεις πολεμικού υλικού. Μάλιστα.